Θα το προχωρήσουμε λίγο αλλιώ. Θα μιλήσει η κυρία Χορέν για την τοπική ιστορία τη βιβλιοθήκη και θα κλείσει για τα συζητήρια την κυρία Κυριακοπούλου. Πώς το κάτω. Εγώ την πλευρά μου θα δείξω ένα το θέμα της συμβολής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη συγκέντρωση και στη διατήρηση και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος μιας κοινότητας. Τι εφαρμογή μπορεί να έχει στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες η θεωρία του Τρεβίλιαν, σύμφωνα με την οποία μπορούν να εστιάσουν στο σύνολο των ανθρώπων και των συνθηκών που διαμορφώνουν την κοινωνική ιστορία μιας τοπικής κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες δημοτικές βιβλιοθήκες στοχεύουν στην κοινωνική αποστολή τους και μετατοπίζουν το κέντρο βάρος από τις παραδοσιακές λειτουργίες που εφαρμόζουν για τη διατήρηση και διαχείριση του πνευματικού αγαθού στο όφελος της κοινωνίας και την ανάπτυξη της κοινότητας. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η δημοτική βιβλιοθήκη μέσα από το σύγχρονο διοικητικό μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν διάσωση και η συντήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς συνιστά μία από τις ουσιαστικές οδήγησεις της τοπικής αυτοδιοίκησης? Ποια είναι η σχέση της με την τοπική ιστορία? Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το σημερινό που μας ανέπτυξε ο κ. Παχατουρίδης για το Περιστέρι. Σήμερα επιχειρούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση που αφορά τη δημοτική βιβλιοθήκη ως χώρος που έχει εναποτευθεί συλλογική και κοινωνική μνήμη ενός τόπου και που αναπόφευκτα εμπλέκεται στη διαδικασία σύνθεσης της πολιτισμικής ταυτότητάς του, προσφέροντας γνώση και πληροφόρηση στο κοινό της. Η συζήτηση στις ημέρες που ζούμε αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μια χώρα πλούσια σε αρχαιακό υλικό, ιστορία και παράδοση. Ενώ οι εθνώσεις βιβλιοθήκες έχουν αναπτύξει τμήματα τοπικής ιστορίας και ανάγκη για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης ενός τόπου εμφανίζεται επιτακτικότερη από ό,τι στο παρελθόν, απέναντι στην εξομοίωση και ομογενοποίηση των πολιτισμών, το επίπεδο ανάπτυξης των δημοτικών βιβλιοθηκών αυτών της χώρας μας δεν αντιστοιχεί σε εκείνο των άλλων χωρών. Μέσα από μια όχι συστηματική έρευνα, διαπιστώσαμε καλές πρακτικές διατήρησης συλλογών που αφορούν σε προσωπικότητες ή άλλα στοιχεία μιας τοπικής κοινωνίας, τις ελληνικές δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες και άλλους πολιτιστικούς φορείς, προσπάθειες όπως αποσπασματικές, που οφείλονται συνήθως στην καλή πρόθεση και το ενδιαφέρον ανθρώπων, αιρετών, φυσικών προσώπων, βιβλιοθηκονόμων, και η ύπαρξή τους χρονολογείται πολλά χρόνια πριν. Οι προσπάθειες αυτές δεν αποτελούν προϊόν κρατικού προγραμματισμού παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το υλικό και τις περισσότερες φορές είναι σπάνιο. Διαπιστώνεται η έλλειψη ενός συστήματος οργάνωσης σε πανελλαδικό επίπεδο που θα θεσμοθετήσει πρότυπα ως προς το χώρο, ως προς το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί, ως προς τις συλλογές, ως προς την πολιτική των βιβλιοθηκών, τη διαχείριση του υλικού, τη διακίνηση της πληροφορίας και τη χρηματοδότηση. Στον ευρωπαϊκό χώρο και στις ΗΠΑ, τα αντίστοιχα τμήματα τοπικής ιστορίας που λειτουργούν σε δημοτικές βιβλιοθήκες είναι άρτια οργανωμένα και λειτουργούν προσφέροντας διάμεση πληροφόρηση στον ερευνητή και σε κάθε ενδιαφέροντα γιατί σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες, σαν μόνιμα ιδρύματα στην υπηρεσία της ανάπτυξής της, μπορούν εκτός των άλλων λειτουργιών τους να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τμήματα τοπικής ιστορίας ανοιχτά στο κοινό, όπου θα αποκτούν, θα συντηρούν, θα φυλάσσουν και θα ερευνούν και θα δημοσιοποιούν το υλικό τους. Με τη δημιουργία τμήματων τοπικής ιστορίας, οι δημοτικές βιβλιοθήκες στοχεύουν να αποτελέσουν τη βάση της κοινότητας, να ενεργοποιήσουν την τοπική κοινωνία και να την ευαισθητοποιήσουν για τη συμμετοχή στα κοινά, να επιτύχουν τη συγκρότηση ατομικής, συλλογικής και κοινωνικής ταυτότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης, να καταπολεμήσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να μπλύνουν τις κοινωνικές εντάσεις, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής, να γίνουν τόποι συνάντησης και συνέβρεσης, να προωθήσουν τον πλουραλισμό και την πολυφωνία, να ενθαρρύνουν τη μελέτη της εθνογραφίας, της λαογραφίας και της κοινωνικής ζωής. Βασικό στόχο έχουν τη συντήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, με τη συγκέντρωση και διαχείριση των τεκμηρίων κάθε είδους και κάθε τύπου, που αφορούν στην ιστορία της πόλης και της περιοχής. Τη δημιουργία ανάπτυξης και διάδοσης μιας σύγχρονης πολιτιστικής κουλτούρας της τοπικής κοινωνίας, που θα περνά μέσα από την νεότερη και σύγχρονη ιστορία του τόπου. Τη σύνδεση και συνέχεια του πρόσφατου παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον της ταυτότητας της πόλης. Τη μεταβίβαση της γνώσης του τοπικού πολιτισμού από γενιά σε γενιά. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Τοπικής Ιστορίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης θα πρέπει να φροντίζει για τη διαχείριση των τοπικών
δημοσίων αρχείων και ιδιωτικών αρχείων κάθε μορφής που αφορούν στην πόλη ή την περιοχή που έχει την έδρα της η βιβλιοθήκη. Την τεκμήριωση του υλικού κάθε κατηγορίας, την αξιοποίηση του υλικού, τη διάθεσή του στο κοινό και τους ερευνητές, η πρόσβαση στην πληροφορία προϋποθέτει το άνοιγμα όλων των αρχιακών στοιχείων της βιβλιοθήκης και των συλλογών της στο κοινό για μελέτη και έρευνα. Παράλληλα, μια διαδικτυακή επίλυση και η εκδοτική δραστηριότητα ενισχύουν και προάγουν την ποικιλομορφή της επικοινωνίας και προσδίδουν κύρος στην εικόνα της βιβλιοθήκης. Οι παραδοσιακοί φορείς πολιτισμού, μεταξύ των οποίων οι βιβλιοθήκες υιοθετούν όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες και τον ψηφιακό πολιτισμό, λόγω των δυνατοτήτων που παρέχουν στα τεχνολογίες στη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών, και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Τμήματος Τοπικής Ιστορίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και την παροχή πρόσβασης στην πληροφορία στους χρήστες από διάφορους δρόμους, αλλά και στον ίδιο τον επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται στην βιβλιοθήκη. Στελέχωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης με το κατάλληλο προσωπικό. Συλλογές. Μπορούμε να δούμε στην διαφάνεια τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα τμήμα δημοτικής τοπικής ιστορίας. Είναι τα αρχεία, τα αντικείμενα, τα άρθρα, ο τοπικός τύπος, τα μικροφίλμ κτλ. Θα προχωρήσω, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, στην έρευνα. Στο τμήμα τοπικής ιστορίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μπορεί κάποιος να μάθει περισσότερα για την κοινότητα και να ερευνήσει την οικογενειακή του ιστορία, την γενεολογία, το αστικό τοπίο, το αγροτικό τοπίο και ένα σωρό άλλα θέματα, τα οποία πάλι για λόγους οικονομίας προσπερνούν, πιο καλύτερα στην ομιλία που θα δώσουμε. Η έρευνα στο τμήμα της τοπικής ιστορίας της βιβλιοθήκης είναι μια πρόκληση, μια προκλητική επιχείρηση. Οι παραδοσιακές πηγές μόνο δεν παρέχουν συνήθως πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να καταφύγουμε στη χρήση των διαφόρων άλλων εργαλείων έρευνας. Ένα από αυτά είναι ο ίδιος ο βιβλιοθηκός νόμος. Μιλήστε με το προσωπικό της βιβλιοθήκης και το γραφείο πληροφοριών. Ο βιβλιοθηκός νόμος και το προσωπικό του πληροφοριακού τμήματος μπορεί να διευκολύνει την έρευνα, προτείνοντας ερευνητικές στρατηγικές για εξοικονόμηση χρόνου για την αποφυγή της απογοήτευσης. Για την απόκτηση της πληροφορίας μπορεί ο ερευνητής να καταφύγει σε μοναδικές τοπικές πηγές. Η ερώτηση μπορεί να γίνει και με τη χρήση του email. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο για τον εντοπισμό βιβλίων, περιοδικών, βίντεο και σχετικά με το θέμα. Ελέγξτε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Ο βιβλιοθηκός νόμος μπορεί να βοηθήσει να εντοπίσει ο ερευνητής πρωτογενείς πηγές και σε άλλα αρχεία, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, μουσεία κτλ. Συμβουλευτείτε τις συλλογές και επίσης ιστοσελίδες αναζήτησης. Στην έρευνα μπορεί να βοηθήσει η χρήση των δημοσίων υπολογιστών που διαθέτει η βιβλιοθήκη για την αναζήτηση σε δικτυακούς τόπους αφιερωμένους στην τοπική ιστορία και κρίσιμους συνδέσμους. Αν χρειάζεστε υλικό της έρευνας που πραγματοποιείται και σε άλλα ιδρύματα, ο διαδανεισμός δίνει τη λύση δίκτυο με άλλους ερευνητές. Εάν δημοσιεύσετε την έρευνά σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας. Και αυτό σημαίνει ότι μετά, όταν τελειώσετε την εργασία σας, μην ξεχάσετε να δώσετε και ένα τύπο στη βιβλιοθήκη για να εμπλουτιστεί το τμήμα της τοπικής ιστορίας. Θα προχωρήσω στις δράσεις που μπορεί να έχει ένα τμήμα τοπικής ιστορίας. Μια βιβλιοθήκη, μια δημοτική, είναι εκθέσεις και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στους χώρους της και σε άλλους χώρους. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη μπορεί να δώσει δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να παρουσιάσει θέματα που την αφορούν και προέρχονται από την ιστορία και την παράδοση του τόπου, μέσα από εκθέσεις, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες και τις οικογένειες, τόσο στους χώρους της όσο και σε άλλους χώρους, όπως σχολεία, ιδρύματα, δημοτικά καταστήματα κτλ. Είναι η προφορική ιστορία. Ένα τμήμα της τοπικής ιστορίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη δεν χρειάζεται να παρουσιάσει μεγάλες συλλογές. Χρειάζεται όμως τις ιστορίες των πρεσβυτέρων, τα έθιμα, την καθημερινότητα, την οπτική του τόπου, μέσα από τα μάτια των ίδιων των κατοίκων που τη ζουν, δίνοντας τη δυνατότητα για έκφραση και προβολή όλων των απόψεων. Η προφορική παρτυρία έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ιστορία, αφού δίνει τον λόγο στον άνθρωπο που έζησε προσωπικά τα γεγονότα που αφηγείται, αποτελεί εναλλακτική πηγή γνώσης. Συμβάλλει στη διάσωση του άειλου πολιτισμού, είναι κίνητρο για την επικοινωνία και γεφυρώνει το χάσμα των γενναιών. Η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, τη σύσταση, την οργάνωση και τη δημιουργία του τμήματος τοπικής ιστορίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση μόνιμων υποστηρικτών του έργου της.
κοινοκυναίοι, όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία επιθυμία μας είναι να γνωρίσουν νέοι την τοπική ιστορία και να διατηρήσουν τις παραδόσεις. Δράσεις ψυχαγωγίας εκπαίδευσης, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, παράλληλα συνδυάσεις και υλοποιεί ποικίλες δράσεις ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου και καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως συζητήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, σεμινάρια, προβολή τελειών, δραστηριότητες για οικογένειες και ξεδαγήσεις. Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία, η Δημοτική Βιβλιοθήκη στηρίζει την έρευνα των μαθητών όλων των βαθμίδων στο μάθημα και τις εργασίες της τοπικής ιστορίας. Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στα σχολεία είναι παλιά υπόθεση και αποτελεί σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης. Προχωράω και παρακάτω, είναι ο Σύλλογος των Φίλων της Βιβλιοθήκης που εντάσσεται στο πλαίσιο του εθελοντισμού και μπορεί να στηρίξει το έργο του τμήματος. Είναι το πολιτήριο που η οργάνωση και η λειτουργία του ενός πολιτηρίου θα έδινε την ευκαιρία στη βιβλιοθήκη να δημιουργήσει έσοδα από την πώληση πολιτιστικών προϊόντων. Είναι το κοινό. Το Τμήμα Τοπικής Ιστορίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη οφείλει να αναπτύξει στρατηγικές για την προσέλκυση χρηστών στους υπάρχοντες, στους ενδυνάμει και τους εικονικούς. Έβαση θα πρέπει να δοθεί και στο κοινό που δεν χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη εξαιτίας οικονομικών, χωροταξικών και άλλων κοινωνικών λόγων, όπως για λόγους αναπηρίας, υγείας κτλ. Και τέλος, η τουριστική ανάπτυξη είναι η συνεργασία μεταξύ των φορέων, όπου είναι υπεύθυνη για τα αξιοθέατα μιας πόλης και τον ίδιο τον κατοίκο να δημιουργήσουν τέτοιες δράσεις, οι οποίες πραγματικά θα έφεραν την ευκαιρία στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή να γίνει ανταγωνιστική τουριστικά με ποικιλία οικονομικά ωφέλη. Κλείνοντας, οι δημοτικές βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν σήμερα όσο ποτέ άλλοτε την υποχρέωση τους στην κοινωνία για τη διατήρηση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της κοινότητας, στην οποία ανήκουν, αλλά και τη διάδοση του μέσα από μια σειρά λειτουργιών και επικοινωνιακή πολιτική που καλούνται να υιοθετήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την κυρία Χωρέμη. Θα παρακαλούσα την Χριστίνα την κυρία Κουκούλου, λόγω στενότητας χρόνου, έχει μεσημεριάσει, έχουν κουραστεί όλοι αρκετά. Να πει εντάχει τις θέσεις της Ένωσης για την κατάσταση των ελληνικών δημοτικών βιβλιοθηκών. Ναι. Συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω πολύ. Ούτως ή άλλως, θεωρώ ότι στο πλαίσιο μιας εισήγησης δεν εξαντλούνται τα προβλήματα έτσι όπως προαναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι. Το θέμα της τοπικής ιστορίας και του ρόλου που μπορεί να παίξει μια δημοτική βιβλιοθήκη που ανέπτυξε η συναδέλφια Ελένα, θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν μια ξεχωριστή εισήγηση. Λόγω οικονομίας χρόνου δεν έγινε. Όπως επίσης και ποια είναι η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Η κατάσταση, από ό,τι καταλάβατε, από ό,τι παρουσιάστηκε μέσα από την παρουσίαση της κ. Κορκίδη, είδατε ότι αυτή τη στιγμή είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από τον Καλλικράτη. Κατά συνέπεια, εμείς εδώ στην Ένωση δεν έχουμε παρά να σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες, όπως σας είπα. Θα σας δοθεί η δυνατότητα ίσως να δείτε αναλυτικά την εισήγηση και τις θέσεις γενικώς της Ένωσης, γιατί αυτό είναι και το θέμα της εισήγησής μου. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η Ένωση παραμένει, είναι δίπλα, κυρίως στην Επιτροπή των Δημοτικών Βιορκών, που είναι μια ομάδα συναδέλφισης εδώ και όλα τα χρόνια τέλος πάντων που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, που αγωνιούμε και παλεύουμε και καταθέτουμε, όπως είπα και το πρωί, ψυχή μέσα σε αυτούς τους χώρους. Αυτοί οι άνθρωποι επεξεργάστηκαν ένα σχέδιο για το πώς πρέπει οι βιβλιοθήκες να είναι ενταγμένες πλέον στους νέους οργανισμούς των Δήμων. Η Ένωση πλέον θα εστιάσει σε τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα θα αφορά το θεσμικό κομμάτι, το πώς δηλαδή πρέπει οι βιβλιοθήκες να είναι ενταγμένες μέσα στους νέους οργανισμούς της Ιστορικής Υπηρεσίας των Δήμων και γενικώς θεσμικής φύσης θέματα όπως είναι οι κανονισμοί ιστορικής λειτουργίας και άλλα τέτοια ζητήματα θεσμικά. Το άλλο κομμάτι θα αφορά τις συνεργασίες που ανέπτυξε πάρα πολύ περιληπτικά επίσης η κυρία Τσάβου, γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, και αυτό είναι ένα ξεχωριστό paper, ας πούμε, σε ένα συνέδριο, ιδιαίτερα για τις δημοτικές βιβλιοθήκες και δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο. Εκεί θα εστιάσουμε, εκεί πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω και να ευχαριστήσω έφυγε ο κ. Τσουμπόγλου να πω ότι ήδη έχει κατατεθεί μια πρόταση από την Ένωση, η οποία εκτείνεται σε τέσσερις δράσεις.
Η πρόταση αυτή έχει επικυρωθεί και αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι σε μια διαδικασία διαβούλευση, αν θέλετε, και με την κοινωνία της πληροφορίας και με τα Υπουργεία, ούτως ώστε να είναι μια πρόταση φιλόδοξη που αφαιρά την ένταξη των δημοτικών βιωθικών στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ, της χρηματοδότησης δηλαδή, πράγμα που δεν έχει γίνει όλα τα χρόνια που δέχονται δηλαδή στις δημοτικές βιοθήκες. Φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε να, αυτή τη φορά να έχει μια καλύτερη τύχη η πρόταση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, είναι εδώ τα παιδιά που έχουν συντάξει την πρόταση αυτή, τον Δημήτρη τον Κούη και τον Παντελή τον Βράτη, και που είναι πάντα δίπλα μας στο να μπορούμε να επικαιροποιούμε αυτή την πρόταση. Η πρόταση αυτή αφορά ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών πληροφορικής και δικτύωσης στις δημοτικές βιοθήκες, ο πρώτος άξονας. Εδώ έχει να κάνει κυρίως με μια πλατφόρμα το πώς θα παρουσιάζεται μέσα από το διαδίκτυο οι βιοθήκες και άλλες φύσεις θέματα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υποδομές στις βιοθήκες. Η δεύτερη δράση αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την υποστήριξη των δημοτικών βιοθήκων και αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός καταλόγου. Τώρα, αν θα είναι συλλέβη οτιδήποτε αυτά θα το αποφασίσουμε, κυρία Τσάφου, στη πορεία, αρκεί να ξεκινήσουμε. Η τρίτη δράση αφορά ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος των τοπικών κοινωνιών μέσα από τις δημοτικές βιοθήκες και την αξία της τοπικής και πολιτισμικής ιστορίας που διαφυλάττουν και έχουν υπό την εποπτεία τους οι δημοτικές βιοθήκες. Και εδώ θέλω να πω ότι ο Δήμος Περιστερίου εδώ σε αυτό το κομμάτι είναι προτεργάτης, με την έννοια ότι θα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ και με τα γενικά αρχεία, ότι πού θα εντάσσονται οι βιβλιοθήκες και πού θα είναι, να μένεις θα πω και την πρότασή μας παρακάτω. Αλλά ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας πράγματα που πρέπει να τα λύσουμε δηλαδή και με τα αρχεία του κράτους. Δεν θέλουμε να τους καταστήσουμε οι βιβλιοθήκες υπηρεσίες που ενδεχομένως να ανήκουν στα γενικά αρχεία του κράτους, αλλά θέλουμε να υπάρξει μια συνεργασία. Αυτό εννοούμε συνεργασίες και οικονομίες κλίματος μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσης. Και η τέταρτη δράση η οποία αφορά τις δημοτικές βιοθήκες και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι καταθέσαμε μία πρόταση πάλι φιλόδοξη φιλαναγνωσίας και προς το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Και θα πρέπει να σας πω ότι ενώ εκείνη την εποχή το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου συνομιλούσε με το Υπουργείο Παιδείας για το νέο project που τρέχει στα σχολιά, αγνώρισε, παρότι έχουμε και εκπρόσωπο, αν θέλετε, στο Υπουργείο Παιδείας. Λυπάμαι που το λέω από αυτό το βήμα, αλλά θεωρώ ότι οι δημοτικές βιβλιοθήκες με αυτή την παράληψη έχουν χάσει μια μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσουν να αναπτύξουν δράσεις αναγνωσίας και όχι μόνο να είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και στις τοπικές κοινωνίες. Η πρόταση λοιπόν που επεξεργάστηκε η Επιτροπή της ΕΕΒΕΦ, ακριβώς επειδή έχουμε εντοπίσει, έχουμε βιώσει όλα αυτά τα προβλήματα και την κατάσταση που υπάρχει στις δημοτικές βιοθήκες όλα τα χρόνια, αφορούσε την ανάπτυξη μέσα στους οργανισμούς, νέους οργανισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας των δημοτικών βιοθήκων, μίας. Και μάλιστα η φιλοσοφία της πρότασης ήταν να υπάρξει μία, μάλλον προσεγγίσαμε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑ, είναι μια, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της ΕΤΑ, προσέγγισε τους Δήμους και τους κατηγοριοποίησε σε μεγάλους, μικρούς, μεσαίους προς μεσαίους. Κάναμε και εμείς λοιπόν και μια δική μας κατηγοριοποίηση και τοποθετήσαμε και είπαμε ότι υπάρχουν οι μεγάλοι προς μεσαίοι Δήμοι. Εκεί δώσαμε τη δυνατότητα να υπάρξει διεύθυνση βιβλιοθηκών και το ονοματίσαμε Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων Μουσείων και Πινακοθηκών, παράληψη εδώ που δεν το αναφέρω, για μεγάλους και μικρούς και μεσαίους Δήμους. Μέσα σε αυτή τη διεύθυνση, επειδή και οι τρεις φορείς αυτοί λειτουργούν κάτω από πρότυπα, να υπάρξει ένα τμήμα τεχνικής επεξεργασίας που θα ακολουθεί τα πρότυπα και θα επεξεργάζεται όλα αυτά. Η δεύτερη πρόταση ήταν τμήμα για μικρότερους, μεσαίους προς μικρότερους Δήμους, με τις ίδιες υπηρεσίες πάντα, γραφείο δημοτικών αρχείων, γραφείο βιβλιοθηκών και γραφείο πολιτισμικών συλλογών. Εδώ μιλάμε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Ανάλογα τι θα περιείχε ο κάθε Δήμος. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα στο κάθε Δήμο, αν έχει πινακοθήκη, να το ονοματίσει πινακοθήκη, αν έχει μουσείο κλπ. Παρ' όλα αυτά, η πρότασή μας αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Έχουμε κι εμείς μία ευθύνη σε αυτό, διότι δεν είχαμε συντονίσει τις ενέργειές μας, όπως σας είπα, και με τα γενικά αρχεία του κράτους. Θα συνεχίσουμε ως Ένωση και τις επαφές και με τα Υπουργεία και με τους άλλους φορείς που έχουν σχέση με το θέμα αυτό, όπως είναι τα ΓΑΚ, για να μπορέσουμε να πραγματικά να δώσουμε λύσεις έξω από οποιασδήποτε καθυστερήσεις.
Αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία πρέπει να είναι το όραμα. Το όραμα πρέπει να είναι να αλλάξουμε το ρόλο μέσα σε των βιβλιοθηκών, να αλλάχθει ο κοινωνικός ρόλος δηλαδή και να δώσουμε έναν άλλο στίγμα στις τοπικές κοινωνίες και μάλιστα σήμερα που αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση, διότι είναι τα διεξοχήν ιδρύματα μνήμη και οι συλλογές τους που λαμβάνουν τη μνήμη των ανθρώπων, των κοινωνιών, των ιδρυμάτων, των ατόμων και γενικά της επιστημονικής και πολιτικής κοινωνίας και τα προϊόντα φαντασίας, τέχνης και μάθησης. Σας ευχαριστώ πολύ.